Η Καρολίνα Πελεντρίτου κατάφερε στην πορεία της ως πρωταθλήτρια να φέρει στην Κύπρο χρυσά, αργυρά και χάλκινα μετάλλια σε κάθε αγώνα που συμμετείχε. Η πρώτη Ολυμπιονίκη της Κύπρου μας ανοίγει την καρδιά της και μας μιλάει για την πορεία της, τον αθλητισμό και για τον άνθρωπο που βρίσκεται στο πλευρό της, τον αθλητικογράφο Δημήτρη Χατζηγεωργίου. Νομίζω ότι αυτό είναι το μεγάλο μου πρόβλημα, ότι δεν έχω συνειδητοποιήσει. Και ότι όλα αυτά τα χρόνια ποτέ δεν συνειδητοποιούσα ούτε τις επιτυχίες μου, ούτε τα επιτεύγματά μου, ούτε τη δράση μου γενικότερα στην κοινωνία. Λόγω χαρακτήρα θέλω συνέχεια να πετυχαίνω κάτι καινούριο και δυστυχώς δεν στέκομαι και δεν αξιολογώ όσο θα έπρεπε τις επιτυχίες μου και αυτά που κάνω. Πάντα ήθελα να είμαι στο ψηλότερο σκαλί του βάθου. Ήμουν και είμαι στην κορυφή του κόσμου για πολλά χρόνια. Αλλά πλέον για μένα σημασία έχει απλά να ξεπεράσω τον εαυτό μου. Είμαι πάρα πολύ αυστηροσκριτής σε όλα, αλλά νομίζω ότι πολλές φορές, και μου έκανε κακό, αλλά πολλές φορές με βοήθησε πάρα πολύ. Ναι, είναι 7 χρόνια, 7,5 χρόνια περίπου, ναι. Εντάξει, ήταν μια σχέση που όταν ξεκίνησε δεν περίμενα ότι θα πήγαινε τόσο καλά. Όντως, όταν το σκέφτομαι, λέω, έχουν περάσει πολλά χρόνια τελικά. Απλά στην πορεία κατάλαβα ότι ο Δημήτρης έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά με μένα, και στον χαρακτήρα και στον τρόπο που αντιμετωπίζει τις καταστάσεις. Για να κρατήσει μία σχέση τόσα χρόνια, πρέπει να βασίζεται και σε κάποια χαρακτηριστικά. Δηλαδή το ότι θαυμάζει ο ένας τον άλλον, ότι υπάρχει αλλήλος σεβασμός, σέβεται ο ένας και τη ζωή και την καριέρα του άλλου. Ναι, εγώ ήμουνα σε σχολή δημοσιογραφίας στην Αθήνα που έχω τελειώσει και ήταν εκεί καθηγητής. Σίγουρα με αγαπάει πάρα πολύ και κάθε μου βήμα που κάνω είναι πάντα εκεί. Νομίζω ότι δεν γίνεται, δεν υπάρχει σχέση που να μην έχεις, δεν θα το πω τσακωμό, θα το πω διαφωνίες. Και αυτές οι διαφωνίες είναι που σε βοηθάνε κιόλας να προχωρήσεις παραπέρα, γιατί κάθεσαι, το συζητάς, το αναλύεις και πηγαίνεις όλο και ένα βήμα πιο μπροστά. Πρόσεχα στην Καρολίνα το χαμόγελο. Ένα παιδί το οποίο σε οποιαδήποτε κατάσταση χαμογελούσε, με αυτό το πολύ ωραίο χαμόγελο που έχει, και που αυτό σε ανεβάζει ψυχολογικά ακόμη και αν έχει προβλήματα. Αυτό το πακέτο που έχει είναι κάτι το οποίο δεν είναι κάτι το οποίο μεταλλάχθηκε μέσα από τα χρόνια. Μεγάλωσε με αυτές τις αρχές, πιθανότατα από το σπίτι της, τις κράτησε μέσα από τον πρωταθλητισμό της και τις δυσκολίες που πέρασε, και αυτό την οδήγησε στο χαρακτήρα και στην προσωπικότητα που έχει. Δηλαδή, ένας χαρακτήρας ο οποίος είναι χαρακτήρας ως προς τα αθλητικά πρωταθλητισμού, ως προς τη ζωή αφοσίωσης και κοινωνικής προσφοράς, και ως προς το επίπεδο το προσωπικό, ένας άνθρωπος ο οποίος θα σου πει πάντα τι έχει στο μυαλό του. Κάτι σπάνιο η γυναίκα, ας με συγχωρήσουν οι γυναίκες, δεν κάνει δεύτερη και τρίτη σκέψη. Όλα αυτά τα χρόνια έχουμε προσπαθήσει να έχουμε μια ειλικρινή σχέση με τις δυσκολίες, διότι και οι δύο τα επαγγέλματά μας, γιατί είμαστε και δύο επαγγελματίες, είναι δύσκολα. Έτσι, για να κλείσουμε, πιστεύω ότι, και η Καρολίνα το πιστεύει αυτό, ότι δεν πρέπει να αλλάξει τον άλλον. Είτε τον αποδέχεσαι με αυτό που είναι, είτε δεν τον αποδέχεσαι. Εντάξει, μπορεί να του ζητήσει να διορθώσει κάποια κακοσκήμενα, αλλά δεν αλλάζει ο άνθρωπος, δεν αλλάζει ο χαρακτήρας. Να το ξέρετε, ό,τι και να σας πω, κανείς δεν θα αλλάξει. Ο γάμος θα γίνει Κύπρο ή Ελλάδα? Ειλικρινά δεν ξέρω. Είναι σαν να σου πω ναι, θα γίνει, αλλά δεν ξέρω τι θα γίνει. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.